Δώρα Ψιλοπούλου, καλησπέρα. Ότι είναι και η τελευταία. Ένα στο σουβλί. Ωραία, εγώ να το δει τα φιλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι και η τελευταία λέξη της μόδας για το φθινόπωρο. Θέλω να πω ότι αυτά όλα τα βραχιολάκια φοριούνται πάρα πολύ πια. Ναι, φοριούνται πάρα πολύ. Φοριούνται πολλά μαζί. Πολλά πόσα δηλαδή. Μπορεί να φορέσει κάποια και 10. Δεν υπάρχει περιορισμό. Μ' αρέσει αυτά γιατί μ' αρέσει ότι λαμπυρίζει. Λοιπόν, και είναι κορδονάκι, έτσι. Ναι, το συγκεκριμένο είναι πολυεστερικό και είναι. Μπαίνει. Κερωμένο. Ναι, φαίνεται. Χωράει παντού. Α, έχει αυτό το ωραίο που προσαρμόζεται. Ναι, να το κάνω. Και ανοίγω κλείνει. Για κάτω μου. Α, είναι κερωμένο. Είναι κερωμένο. Αυτό σημαίνει ότι δεν χαλάει και με το νερό και με τα διάφορα πραγματάκια, Δεν χαλάει και μπορούμε να το κάψουμε κιόλας. Να το κάψουμε. Ναι, στους κόμπους, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα και να ξεφτύσει. Τέλεια, θέλεις να μας δείξεις, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το κορδονάκι και είναι διαφορετικό από αυτά που έχω συνηθίσει. Να μας δείξεις πώς μπορούμε να το κάνουμε και λίγο μόνες μας στο σπίτι να προσπαθήσουμε να πειραματιστούμε. Ναι, βέβαια. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη εδώ τη βάση μου. Αυτό είναι μία κλωστή. Είναι μία κλωστή από αυτό το κερωμένο κορδόνι. Θα πάρω και το μπλε μου το κορδόνι. Μπλε, ροζ, πράσινο, βλέπω εδώ έχει φέρει μπορεί πράγματα, έτσι. Όποια θέλει να το κάνει και με διαφορετικά νήματα, όπως έχω το μάλινο. Α, γίνεται και με μάλινο. Με ό,τι νήμα θέλετε. Και με κλωστή που κεντάμε, μόνο απλά κλωστή. Ναι, απλά εγώ προτιμώ το κερωμένο γιατί μπορώ και να το κάψω. Και δεν έχω πρόβλημα με τους. Και πιο εντυπωσιακό μου, δεν φαίνεται τόσο ψεύτικο όσο με κλωστούλα, δεν είναι. Τέλεια. Είναι για διαφορετικά. Για να το πάρω λίγο. Συνέχισε εσύ, κάνε μας εδώ, δείξε μας πώς το κάνεις αυτό το κερωμένο. Ωραία. Δεν πειράζει. Θα γκρέμισα λίγο, έτσι. Για πες. Λοιπόν, παίρνω τη βάση μου, μετράω το χέρι μου πόσο χρειάζεται και αφήνω εξτρά 5 με 6 πόντους σε κάθε πλευρά. Τέλεια. Περνάω τις χάντρες μου και κάνω τους κόμπους στις άκρες. Εδώ και εδώ. Τους φύγεις για να μην βγαίνουν, να μπορεί να δέσει ναι. ή να μην πέσει πέτρα. Και τη σκέω φυσικά για να μην τσεφτίσει. Mm-hmm. Και τώρα κάνω και, αφού αφήνω και 5 εκατοστά εδώ που θα είναι η άκρη που θα περνάει το χέρι. Τέλεια. Κάνω έναν κόμπο ώστε να έχω ένα στόπ και μια αρχή στην ουσία. Τέλεια. Παίρνω τη μεζούρα μου. Γιατί τη μεζούρα? Για να μετρήσω, θέλει για να φτιάξω όλο αυτό, να το πλέξω, ναι. χρειάζεται από την κλωστή μου περίπου 1,80, κάτι λιγότερο από 2 μέτρα. 2 μέτρα για αυτό το βραχιολάκι, γιατί δεν το φαίνεται, δεν το είχα όταν το βλέπα. Ναι, γιατί το σφίγγω κιόλας, θα το δούμε στην πορεία. Κόβουμε 2 μέτρα λοιπόν. Ωραία, από το... μετράω εγώ. Είναι ακριβά αυτό το κορδόνι, το κερωμένο, είναι πόσο το βρίσκουμε στην αγορά. Θα το πάρεις φυσικά σε λιγότερη ποσότητα από ό,τι αυτό. Mm-hmm. Στη λιανική κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ. Τίποτα δηλαδή, τζάμπα. Άρα μπορούμε, αυτά είναι και μια πολύ καλή πρόταση. Και μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε δώρο στους αγαπημένους μας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνεις για ένα δώρο, να κάνεις κάτι που το έχει φτιάξει μόνος σου. Δεν είναι πολύ γλυκό. Mm-hmm. Το κάνουμε και σου πηγαίνει και πιο οικονομικά. Κόβουμε yeah. λοιπόν τα 2 μέτρα, θα σε βοηθήσω. Δεν πειράζει, όταν θα χρειαστώ θα σου πω. Τέλεια. Για να μπορέσουμε να βάλουμε πάνω και από ό,τι βλέπω εδώ, εκτός από αυτή τη χαντρούλα που εμένα μου άρεσε πολύ, έχεις φέρει κι άλλα τα οποία είναι καρφιά. Τα οποία είναι ναι. πάρα πολύ στη μόδα φέτος, τα καρφιά. Πολύ καρφί. Έχεις φέρει εδώ διάφορες περλίτσες ή άλλες χαντρούλες. Αυτά είναι τσέχικα κρύσταλα και αυτά εδώ είναι σβαρόφσκι. Αυτά μου αρέσουν εμένα, που λίγο λαμπυρίζουν, τα λαμπιστερά. Ναι. Και φοριούνται πρωί-βράδυ, παρόλο που είναι στράς. Τέλεια. Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν, ξεκινάς, Πανδώρα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξεκινάς και το τυλίγεις γύρω-γύρω από αυτό. Ναι, είναι στην ουσία κόμπι, γύρω-γύρω από τη βάση μου. Πώς τους κάνεις κόμπους, όπως λένε τα κορδόνια. Θα σας... Όχι. Για να ξεκινήσουμε να δείξουμε λοιπόν, λίγο. Λοιπόν, έχω, αφού έκοψα το κορδόνι μου, το έχω διπλώσει στη μέση. Αυτή τη λέξη έψαχνα κι εγώ. Mm. Ναι. Και αφού έχουμε και το κομματάκι μας εδώ με το. Ναι. Με ό,τι εγώ τώρα το κάνω στο σπίτι με ένα βαρύδιο. Ναι. Κάπως το. Ναι, το κρατάω εγώ, έλα. Ωραία. Αρχίζει... Το βάζουμε έτσι. Ναι. Γύρω από τη βάση. Και κάνουμε στην ουσία μία θηλιά. Θηλιά και περνάς το κορδονάκι από μέσα. Ναι, το πιάνεις από τα αριστερά, ναι. κάνεις μία θηλιά και το φέρνεις πάνω από τη βάση σου. Ναι. Και μπαίνεις τώρα τη δεξιά τη μεριά. Ξυλοπλεξούδα μου θυμίζει εμένα. Όχι, δεν είναι ακριβώς. Εντάξει. Μπορεί η αρχή να θυμίζει λίγο, αλλά έτσι όπως έχω τη δεξιά κάντε μου τη μεριά, λίγο δείξτε μας. Το φέρνω από κάτω. Από κάτω, από την κάτω μεριά. Και το βγάζω. Και είναι στην ουσία ένας κόμπος αυτό. Και συνεχίζεις όλο το βραχιολάκι το ίδιο. Ναι.
αλλά με αντίθετες μεριές. Δηλαδή τώρα το ξεκίνησα από την αριστερή μεριά. Τώρα θα το πας από κάτω από τη δεξιά. Από τη δεξιά μεριά. Ωραία. Δεν μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι σαν να κάνεις μια πλεξούδα από κάτω δηλαδή. Ναι. Τέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Να πειραματιστείτε κι εσείς για να φτιάξετε τα δικά σας μοναδικά βραχιολάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Πάρα πολύ.